Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι Αριστοτρίτη, 18 Ιουνίου 2024. Γεια σου, Αριστονίκη μου. Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ ζέστη εδώ στην Κύπρο, οπότε Είμαστε όλοι σαν είναι... ζαλισμένα κοτόπουλα από τη είμαστε ζέστη. λίγο ναι ζαλισμένοι και γενικά ο κόσμος είναι λίγο οξύθυμος, λίγο Είναι... Oh, περίπτωση. όλα καλά, not. Λοιπόν, στη σημερινή Αριστοτρίτη προτείνω να συνεχίσουμε τη συζήτηση που κάναμε στην προηγούμενη. Προηγούμενη Αριστοτρίτη είχε τίτλο «Μπορώ να εξασφαλίσω το παιδί μου να μην γίνει παλιοχαρακτήρας, γονίδια, περιβάλλον και γονική αποξένωση». Είναι οι τρεις παράγοντες που παίζουν ρόλο πέρα από τη διαπαιδαγώγηση. Και υπάρχουν κάποια σχόλια κάτω από το βίντεο, τα οποία τα έχεις προσέξει Αριστοτρίτη και θες να απαντήσεις. Ποιον είναι από όλα? Τώρα να μπω να σας πω. Γενικά είναι ένα βίντεο το οποίο έχει θορυβήσει αρκετά τους γονείς και όχι μόνο και τα παιδιά. Και είναι επόμενο γιατί είναι έτσι παράδοξο να θέλεις από όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Αλλά σε περιπτώσεις τέτοιες που υπάρχει αυτή η δυσκολία στην επικοινωνία, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να μην προσπαθούμε ματέως να βρούμε μία λύση από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν είναι εφικτή. Και να πω ότι αυτό συμβαίνει κατά κόρο σε περιπτώσεις αποξενωτικές, δηλαδή σε συγκρουσιακά διαζύγια. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να συμβαίνει αυτό. Να έρχεται ο αποξενωμένος γονιός, ας πούμε, και να λέει «Μα το παιδί δεν πήρε τίποτα από μένα, ας πούμε, δεν έχω συμβάλει καθόλου στο μεγάλωμα αυτού του παιδιού». Πώς είναι έτσι, δεν το αναγνωρίζω. Δεν αναγνωρίζω ότι είναι κομμάτι μου όλη αυτή η κατάσταση. Και είναι, ας το πούμε, απορίας άξιων. Γι' αυτό και κάνουμε τέτοια βίντεο, για να διαφωτίσουμε έτσι την κατάσταση. Βλέπω εδώ ένα σχόλιο που λέει «Πολύ ενδιαφέρον θέμα, όμως εμένα με προβλημάτισε και γύρω από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Γίνεται κάποιος ενώ επιθυμεί να προσπαθεί και προσπαθεί να πετύχει τη θεραπεία της ψυχής μέσω της επιστήμης να αποτύχει επειδή απλά τα γονίδια του τον καθιστούν αδύναμο». Ερώτηση που την ακούω από πολλούς που δυσπιστούν απέναντι στους ψυχολόγους. Αλλά μήπως ο ειδικός απλώς προσφέρει την ικανοποίηση του ότι κάποιος μας ακούει για να νιώσουμε περισσότερο αναλαφροί? Και γράφεις εσύ από κάτω «εξαρτάται από τη θέληση του κάθε προσερχόμενου στη ψυχοθεραπεία». Ναι, έχει να κάνει και με το πόσο θέλει κάποιος να βοηθηθεί. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι άνθρωποι, οι θεραπευόμενοι που έρχονται, αν έρχονται από περιέργεια, ή αν έρχονται επειδή τους έχει στείλει κάποιος άλλος, είναι αρκετά δύσκολο να πάρουν βοήθεια, γιατί αυτός που έρχεται για περιέργεια, αν έρχεται απλά για να δει είτε φως και μπήκε, δεν είναι συνειδητά δηλαδή, που το αποφάσισε, αυτός που το στέλνει κάποιον άλλον έρχεται για να ικανοποιήσει εκείνον τον άλλο, δεν έρχεται για δικό του αίτημα. Άρα, πώς θα τη βελτιώσει αν δεν έχει δικό του αίτημα? Είναι πολύ σημαντική. Τα κίνητρα ποια είναι, για ποιον λόγο πάω? Το κίνητρο. Είναι πολύ σημαντικός ο λόγος που πάω, οι προσδοκίες που έχω, φυσικά, από αυτή τη διαδικασία. Κάποιος, για παράδειγμα, Αριστονίκη, μπορεί να πει «εγώ θα πάω στο ψυχολόγο για να σου αποδείξω ότι δεν έχω τίποτα». Τσακώνεται ένα ζευγάρι ή ένας γονέας με έναν παιδί έχουν διαφορές και λέει το παιδί στο γονέα «εγώ θα πάω στο ψυχολόγο για να δεις ότι δεν έχω τίποτα και είσαι εσύ το πρόβλημα». Αν ο άλλος πάει με αυτόν τον σκεπτικό. Και τι Αν γίνεται? πάει με... Πηγαίνει στο ψυχολόγο και τα λέει ότι όλα είναι καλά. Τα παρουσιάζει με έναν τρόπο ως άμεμπτος και πανίσχυρος, ότι δεν είναι όλα φωτεινά στη ζωή του. Και τι θα πει ο ψυχολόγος? Αν θα το ρωτήσει. Δηλαδή δεν έχετε κάτι που θα θέλατε να βελτιώσετε, οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, ανάλογα και με το αίτημα του ανθρώπου αυτού. Αν δει ότι δεν λαμβάνει κάποια απάντηση και ο θεραπευόμενος έρχεται ή για να κατηγορήσει τρίτα πρόσωπα, είτε για να πει πόσο καλός και φοβερός είναι, δεν είμαστε εδώ, πώς το λένε, χαϊδευτές αυτιών, να χαϊδεύουμε τον άλλον για να του δείξουμε πόσο σημαντικός είναι.
Ένας σωστός θεραπευτής πιστεύω ότι εκεί που πρέπει, πρέπει να υποδείξει τη δυσκολία που έχει ο θεραπευόμενος του και αν μη τι άλλο, αν χρειαστεί και να γίνει και λίγο πιο έτσι έντονος σε κάποια σημεία όταν βλέπει αντίσταση, σε κάποια σημεία που βλέπει ότι υπάρχει μια προσπάθεια να ξεγελάσει ο άλλος ή υπάρχει μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ωραιοποιημένος. Είναι σημαντικό να θίξει ότι ανοιχνεύω να συμβαίνουν αυτόν και αυτό για το καλό της θεραπευτικής διαδικασίας αλλά και λόγω εντιμότητας και ηθικής. Ναι, μπορεί Γιατί να γίνεις και δυσάρεστος, μπορεί να χάσεις και τον φυσικά ότι πελάτη γίνεσαι και εντός δυσάρεστος. εισαγωγικών, Ναι, αλλά εννοείται. είσαι δεοντολογικά και ηθικά ορθός. Σωστά. Γιατί αν έρχεται εδώ κάποιος και του λέω μόνο τα ωραία πράγματα ή το χαϊδεύω συνέχεια, 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 δεν θα πάρει βοήθεια. Και είναι ανήθικο να χαϊδεύεις κάποιον μόνο για να μείνει στη θεραπεία του, για να έχεις κάποιον όφελος, χωρίς ο ίδιος να ωφελείται. Είναι ηθικότερο να γίνεις δυσάρεστος για το καλό του θεραπευόμενου σου. Οπότε οι Συμφωνώ άνθρωποι απόλυτα με αυτό που λες. που έρχονται εδώ και φέρνουν το καλό του σε αυτό, που όλοι έχουμε, και καλό και κακό και φωτεινά και σκοτεινά σημεία. Πώς, τι βοήθεια θα πάρουν, αν λένε ότι όλα είναι τέλεια, ότι όλα είναι καλά. Στη ψυχοθεραπεία, κανονικά πρέπει να πας με όλη σου να πας γυμνός, συναισθηματικά, πνευματικά, ψυχικά Ακριβώς. γυμνός να. Είναι ένας ασφαλής χώρος σε ψυχοθεραπεία για να φανερώσεις την ευαλωτότητα σου. Φυσικά παίζει πολύ κέριο ρόλο η επιλογή θεραπευτή. Ακούω τελευταίως αριστονίκη πράγματα και θαύματα. Έχω σοκαριστεί. Δηλαδή. Ακούω για περιστάσεις. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι και χρεώνουν πάρα πολλά χρήματα, δηλαδή υπερβολικά ποσά. Οι οποίοι έχουν μία νοοτροπία, μπερδεύουν το θρησκευτικό με το επιστημονικό και καλλιεργούν ενοχές στους θεραπευόμενους, μεταφέρουν θρησκευτικές απαγορεύσεις, κοινωνικά στερεότυπα. Τι να πω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή και θα το πω αυτό το πράγμα, αν ο ψυχολόγος είναι χρωματισμένος, είτε πολιτικά χρωματισμένος, είτε θρησκευτικά χρωματισμένος, είτε θρησκοληπτικά χρωματισμένος, δεν είναι καλός ψυχολόγος. Το Και λέει αν ο ότι δεν το ψυχολόγος σας λέει να δώσετε ένα τεράστιο ποσό, τριψήφιο, τριψήφιο. τριψήφιο, ναι, τριψήφιο, τριψήφιο, Okay. τριψήφιο ποσό, Για όποιους και να προβληματιστείτε. σου λέει αυτόν, είτε είναι ψυχολόγος, είναι Δεν γιατρός, είτε να σου σημαίνει ότι είναι καλός κάποιος επειδή χρεώνει πάνω από 100 ευρώ για καλά, αυτό 45 το λεπτά. στερεότυπο το έχω φάει στη μάπα πολλά χρόνια. Άντε να μην ανοίξω το στόμα μου. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να κοιτούμε την ουσία. Η ουσία είναι αν ο ψυχολόγος τον οποίο επισκεπτόμαστε έχει γνώση των εξελίξεων της επιστήμης. Αν πηγαίνουμε για παράδειγμα σε ένα ψυχολόγο μας λέει «Ναρκισισμός, αυτά είναι βλακίες». 0,5% του πληθυσμού έχουν ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Δηλαδή, αν βρίσκεται στις γνώσεις της ψυχολογίας του 1990, όσον και αν θα μας Ναι. χρεώσει 150 και 180 και 200 ευρώ τα 45 λεπτά, δεν σημαίνει πως είναι καλός επιστήμονας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πουλάνε μούρι. Πουλάνε μούρι, παίρνουν χρήματα. Τι να πω. Για μένα είναι απαράδεκτο οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει, δεν ξέρω τι να σου πω ρε παιδί μου, ο μέσος, από πού και ως πού να χρεώσει κάποιος 200 ευρώ για μια συνεδρία, από πού και ως πού. Δεν σημαίνει ότι είναι ο πανεπιστήμονας και χρεώνει 200 ευρώ μια συνεδρία, σημαίνει ότι εκμεταλλεύεται τη φήμη την οποία έχει πληρώσει για να αποκτήσει. Εκτός αν κάνει κάποια αξιολόγηση που εκείνη έχει κόστος. Αλλά αν κάνει μόνο συνεδρία χωρίς αξιολόγηση, που στην αξιολόγηση παίρνει κάποιε άδειε, έχει Όχι, κάποια. μάνα μου, κανονική συνεδρία των 45 λεπτών. Αυτά. Και εγώ δικαιούμαι να τα λέω αυτά γιατί έχω κλείσει το γραφείο. Και προσφέρω δωρεάν υλικό σε όλους τους ανθρώπους. Δικαιούμαι να τα λέω αυτά. Προσέχετε, δεν είναι λογική τιμή 200 ευρώ τη συνεδρία και 150 ευρώ τη συνεδρία και 120 ευρώ τη συνεδρία. Δεν είναι λογική τιμή. Όπως είπες και εσύ, μπορεί κάποιος να κάνει ένα τεστ
για το οποίο να διοδοτηθεί ο ψυχολόγος, να τα πληρώσει και τα χρήματα, διαφορετικό. Όμως μια κανονική συνεδρία κανονικά δεν πρέπει να χρεώνεται πάνω από πόσα ευρώ την ώρα. Ο μέσος όρος είναι 50 ευρώ την ώρα, 70 ευρώ την ώρα, πόσα, 100, 150, 200. Πάντως όχι τριψήφιο σε καμία περίπτωση. Δηλαδή μιλούμε για μια Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, που ο κόσμος δεν έχει να φάει, που ο κατώτερος μισθός είναι πόσα είναι, 750, 800, πόσο είναι ο κατώτερος μισθός. Ναι, αυτά ήταν το προδεκαετίας, τώρα έχει κατέβει. Δεν σημαίνει ότι κάποιος αν ζητά υπέρογκα ποσά ότι είναι και αξιόλογος. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος θέλει να βγάλει χρήματα. Δεν πάει με τα χρήματα η ικανότητα και η εμπειρία κάποιου ανθρώπου. Πάει με άλλους λόγους. Και υπάρχει και ένα σκεπτικό στο ποσό που δίνεις. Που ας πούμε κρατώ τις ίδιες τιμές από τότε που επέστρεψα στην Κύπρο, που ήρθα στην Κύπρο, που έφυγα από Ελλάδα, που είχα το γραφείο μου και ήρθα στην Κύπρο. Είναι η ίδια ακριβώς η τιμή μου τόσα χρόνια. Και ο λόγος είναι γιατί δεν θέλω να είναι προσιτό στο να έρχεται οποιοδήποτε χωρίς να σκέφτεται το οικονομικό. Υπάρχει μια λογική στην τιμή που δίνει κάποιος. Να ανοίξουμε τα μάτια μας, να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να χρησιμοποιούμε την κρίση μας. Να χρησιμοποιούμε τους πρόστιους με τοπιαίους λοβούς μας. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος διαφημίζεται ως σπουδαίος, είναι όντως σπουδαίος. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος χρεώνει υπέρογκα ποσά, είναι όντως καλός στη δουλειά που κάνει επειδή χρεώνει υπέρογκα ποσά. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος μας λέει λόγια τα οποία είναι οικεία στα αυτιά μας, ότι είναι τα σωστά λόγια. Αν πάμε δηλαδή σε έναν θεραπευτή, ο οποίος αρχίζει και μας προκαλεί ενοχές, τύψεις, μας κουνάει το δάχτυλο με τον ίδιο τρόπο που μας κουνούσαν το δάχτυλο οι γονείς μας, ή ο δάσκαλος του κατηχητικού μας, ή ο παπάς που εξομολογούμασταν, δεν σημαίνει ότι είναι καλός επειδή κάνει κάτι που κάνουν και άλλοι που είχαμε στη ζωή μας. Αυτά. Είναι Σοκαρίστηκε ξύπνη. τούτη. Εντάξει, ντροπή πράγματα. Ντροπή πράγματα. Όντως, εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ψυχοεκπαίδευση. Φυσικά, εσύ πολύ περισσότερο. Εγώ μόνο κάποιες τρίτες έχουμε. Αλλά εσύ είναι πραγματικά αξιέπαινη η προσπάθεια που κάνεις. Α, Και ευχαριστώ. Να σε λέω, Κυριάννη, να με λες Κυρκός τώρα και ρούμε κύριε Βλούκου, τα γένια μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε κάποια πράγματα, γιατί το είπαμε και το κάνουμε πολλές φορές αυτό που λέγαμε και στις εκπομπές που κάναμε στην τηλεόραση παλαιότερα, ότι προσπαθούμε να πάρουμε τη γνώση από τα πανεπιστήμια στο σπίτι του άλλου. Να μπορεί ο άλλος να ανοίγει το δέχτη του, τον υπολογιστή του και να ενημερώνεται. Αντιλαμβάνεσαι όμως γιατί γινόμαστε δυσάρεστοι σε ανθρώπους οι οποίοι προτιμούν ο κόσμος να έχει άγνοια και να μην αντιλαμβάνεται ότι Μόνο αυτά που αυτό μου που του λες. πουλούν πανάκριβα δεν αξίζει. Ναι, εννοείται. Σου λέει αυτή για να είναι φθηνή, μάλλον δεν είναι καλή. Ενώ ο άλλος που είναι ακριβώς, μάλλον είναι πολύ καλύτερος. Όχι, σου Ωραία. λέω Δεν ότι πάνε έτσι. κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις μάζες και χρεώνουν πανάκριβες υπηρεσίες, ισχυριζόμενοι ότι είναι οι παντογνώστες, ενοχλούνται από ανθρώπους σαν και εσένα και σαν και εμένα, γιατί εμείς δίνουμε δωρεάν τη γνώση στον κόσμο, τη δίνουμε. Οπότε ο κόσμος ανοίγει τα μάτια του και δεν είναι τόσο εύκολο να τον ξεγελάσουμε μετά. Ναι, φυσικά. Πώς να τον ξεγελάσεις μετά. Ρε παιδιά, ξυπνήστε. Ίσως αυτό το βίντεο να πρέπει να τιτλοφορηθεί τι προσέχουμε όταν πάμε σε ένα ψυχολόγο. Νομίζω ναι, πρέπει να αλλάξουμε τίτλο στο Ναι, βίντεο. τι προσέχουμε όταν πάμε σε ένα ψυχολόγο Και και τι τα προσδοκούμε. τι Μάλιστα. προσδοκούμε. Ναι. Να δούμε τι θα δούμε μέχρι να... Όσο μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε. Έτσι είναι. Αυτά. Άντε, θα τα πούμε την Μάλιστα. επόμενη Αριστοτρίτη. Θα πούμε Bye. την επόμενη. Γεια. Yeah.